Κοιτάξτε, ήθελα κατά πρώτον να πω αυτό που είχατε πει προηγουμένως για τους μισθούς και για τις θέσεις εργασίας. Έχει περιέλθει στην αντίληψή μου ότι πάρα πολλοί εργοδότες τις τελευταίες 15 μέρες προσλαμβάνουν με Κύπριους και του λέει εντάξει, θα σε προτιμήσω, αλλά 2-400 ευρώ. Εσύ είπε μου, είσαι πολύ τεκνος, είσαι στοχός, χρωστιζόδης, ας σου αρέσει. Ή θα φτιάξω τον Ρουμάνο και θα σε πάρω εσένα με 400 ευρώ. Θα κρατήσω το Ρουμάνο. Σου. Ωραία, ναι. Στο Ρουμάνο βέβαια δίνει 700 και λέει σου, για να το φτιάξω και να μου συμφέρει, αν έρχεσαι μετά. Το πιο φθηνά ζωή. Μάλιστα. Ναι, οπότε πρέπει τούτο να το δουν λίγο οι υπηρεσίες, λίγο η κυβέρνηση. Νομίζω ότι είναι να ξεφύγει πολύ τούτο το πράγμα. Πραγματικά, όπως είπαμε το προηγούμενο, θα δουλεύουμε στάδια στην αμέση. Με τη διαφορά ότι εκείνοι είχαν και δωρεάν το ενίκιο, το νερό, το ρεύμα, την κάρτα, το λεωφορείο να πάνε και να γυρίσουν και τις διακοπές τους. Εμείς έχουμε και τις δόσεις μας, θα μας πάρουν και το σπίτι μας και κάποιοι θα το εκμεταλλευτούν πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μαρία. Λοιπόν.